Ονομάζομαι Ιωάννα Φλόρου. Είμαι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στις εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με θέμα εισήγησης, μορφές μάθησης και ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποίηση της άτυπης μάθησης και των νέων ψηφιακών δικτύων. Στόχοι της παρουσίασης είναι να αναλυθεί αρχικά ο τρόπος με τον οποίο η ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να γεφυρώσει τις πρακτικές και διαφορές της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης προς όφελος των εκπαιδευομένων. Να στοιχειοθετηθεί ο τρόπος με τον οποίο το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο θα μπορούσε να εφαρμόσει πρακτικές για την αξιοποίηση της άτυπης μάθησης των φοιτητών, και να αναλυθεί η συμβολή των νέων ψηφιακών δικτύων και τεχνολογιών στην ενίσχυση της διαβίου και ανοιχτής μάθησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης που συνάδει με το ιδεώδες της ανοιχτής εκπαίδευσης, καθώς ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος αποκτά αυτονομία στη μάθηση και δεξιότητες που απορρέουν από αυτή, όπως μεταγνωστικές δεξιότητες, αυτοαξιολόγηση και αυτορύθμιση. Σημαντικά εργαλεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η διαδραστική επικοινωνία διδάσκοντα-διδασκόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό και τα τεχνολογικά μέσα. Η τυπική μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα οργανωμένο, θεσμοθετημένο πλαίσιο, οδηγεί στη χορήγηση διπλωμάτων πιστοποίησης, έχει προκαθορισμένους στόχους και η συμμετοχή σε αυτή είναι υποχρεωτική, για παράδειγμα το σχολείο. Η μη τυπική μάθηση πραγματοποιείται εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης, συνειδητά και εθελοντικά, και οργανώνεται συνήθως από φορείς εκτός του τυπικού συστήματος, για παράδειγμα η εργασία. Η άτυπη μάθηση είναι εθελοντική, χωρίς πρόθεση, όπως μια πιστοποίηση που αποκτά κάποιος και συνδέεται με την καθημερινότητα και τον ελεύθερο χρόνο, για παράδειγμα συζητήσεις με φίλους, οικογένεια. Η ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία κάθε μορφής μάθησης προς όφελος των εκπαιδευομένων. Τα προγράμματα σπουδών ή οι κύκλοι μάθησης προέρχονται συνήθως από θεσμοθετημένους φορείς, για παράδειγμα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου ή τουλάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης, στοιχείο που συνάδει με την τυπική και τη μη τυπική μάθηση αντίστοιχα. Εν τούτης, η μάθηση συντελείται μακριά από την αίθουσα διδασκαλίας, σε αντίθεση με την τυπική και τη μη τυπική μάθηση, και ο χώρος, ο χρόνος και ο ρυθμός μελέτης άπτονται της επιλογής των εκπαιδευομένων, όπως την άτυπη μάθηση. Επίσης, ενώ υπάρχει προετοιμασία και υποστήριξη από τους εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόμενους, τα ανοιχτά εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ουσιαστικά μαθητοκεντρικά και εδώ έχουμε σύνδεση με την άτυπη μάθηση, εφόσον ο εκπαιδευόμενος διαθέτει αυτονομία στη μάθηση και η επικοινωνία με τον διδάσκοντα πραγματοποιείται για τη γνωστική, συναισθηματική και ψυχολογική του υποστήριξη. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτός που διδάσκει είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει μία πρόκληση στο χώρο της ανοιχτής και εξ αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης. Η έννοια της φυσικής απόστασης δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ίδιο, τους μαθητές του και για τη διδασκαλία, αλλά αντιθέτως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της διδασκαλίας του. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος αξιοποιεί διάφορα εργαλεία για να μάθει, παράδειγμα εκπαιδευτικό υλικό, τεχνολογικά μέσα, ψηφιακά δίκτυα, βιβλιοθήκες. Συνεπώς, πέρα από την τυπική μάθηση ή μη τυπική, μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που χορηγείται από τον φορέα εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει από τις επισκέψεις του σε βιβλιοθήκες και σε μουσεία, από τη χρήση μέσων επικοινωνίας και ψηφιακών δικτύων. Κατά συνέπεια, η ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να γεφυρώσει τις τρεις μορφές μάθησης προς όφελος των εκπαιδευομένων. Ας δούμε το ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην αξιοποίηση της άτυπης μάθησης των φοιτητών.
Τα προσδιοριστικά στοιχεία της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως η απόσταση από τον χώρο και τον χρόνο, η ευθύνη της επιλογής του ατομικού χρονοδιαγράμματος μελέτης και εργασίας, η διακριτική συμβουλευτική υποστήριξη, η εξ αποστάσεως σχέση, επικοινωνία και συνεργασία, καθώς επίσης η δημιουργική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, είναι αυτά που αξιοποιεί η εκπαίδευση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, εφαρμόζοντας πρακτικές για την αξιοποίηση της άτυπης μάθησης των φοιτητών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί για την τριοβάθμια εκπαίδευση μια μαθησιακή τάση που τίνει να γίνει μια από τις κυρίαρχες μεθοδολογικές και παιδαγωγικές προτάσεις μετάδοσης πληροφορίας και παραγωγής νέας γνώσης, δεδομένου ότι οριοθετεί τη διάσταση της απόστασης μέσα σε ένα πλαίσιο ποιότητας και χρήσης μέσων και εργαλείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, για κάθε θεματική ενότητα, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, εκτός από το συγκεκριμένο υλικό, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετάει και να αναζητά πρόσθετο υλικό που δίνεται στο πλαίσιο κάθε ενότητας ή που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σημαντικό για τον εμπλουτισμό των γνώσεών του πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου, η επίσκεψη σε βιβλιοθήκες για την ανέβρεση υλικού σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο που σπουδάζει ο εκπαιδευόμενος μπορεί να θεωρηθεί ως μια άτυπη μορφή μάθησης. Επιπλέον, συμπληρωματικά προς το εκπαιδευτικό υλικό του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, μπορεί να λειτουργήσει η παρακολούθηση μιας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ που προτείνεται ή όχι από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, η οποία εντάσσεται μεν στην καθημερινότητα του εκπαιδευόμενου ως άτυπη μορφή μάθησης, όμως μπορεί να έχει συνάμα και γνωστικά αποτελέσματα. Το ίδιο μπορεί να σημαίνει και η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα, για παράδειγμα στο Facebook, που παραπέμπει μεν σε άτυπη μορφή μάθησης, όμως μπορεί ο εκπαιδευόμενος να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις μέσω του συγκεκριμένου είδους επικοινωνίας. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ομάδες που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη μελέτη του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, που παρακολουθεί, και έτσι να γίνονται σημαντικές συζητήσεις γύρω από το γνωστικό αντικείμενο, να διοργανώνονται εκδηλώσεις και να διανέμεται σχετικό υλικό, για παράδειγμα, άρθρα. Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να ενισχύσουν την άτυπη μάθηση των φοιτητών και ένας τρόπος είναι ο προσανατολισμός του εκπαιδευτικού υλικού προς διάφορες καθημερινές άτυπες μορφές μάθησης. Ποια όμως είναι η συμβολή των σύγχρονων ψηφιακών δικτύων και τεχνολογιών στην ενίσχυση της διαβίου και ανοιχτής μάθησης? Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα ψηφιακά δίκτυα έχουν συνεισφέρει στη βελτίωση των συστημάτων διαβίου και ανοιχτής μάθησης, καθώς αποτελούν αφενός μέσο επικοινωνίας και αφετέρου μέσο αναζήτησης γνώσεων, προγραμμάτων, παράδειγμα MOOCs, ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υλικού και μαθησιακών εφαρμογών. Σε σχέση με παλαιότερα μέσα ανοιχτής εκπαίδευσης, όπως η συμβατική αλληλογραφία, οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω κοινωνικών δικτύων, όπως τα forums ή το Facebook, να μαθαίνουν μέσω σύγχρονης, ασύγχρονης και συνδυαστικής ηλεκτρονικής μάθησης, ακόμη και μέσω κινητών συσκευών, όπως το κινητό τους τηλέφωνο. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι μέσω του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών αποκτούν επικοινωνιακές ικανότητες, γνώσεις αλλά και δεξιότητες. Παράδειγμα, αναζήτησης υλικού, δηλαδή ενισχύουν τη διαβίωμάθησή τους. Επιπλέον, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ενώ επικοινωνούν και ψυχαγωγούνται. Παράλληλα, η ανοιχτή εκπαίδευση αποκτά νέα διάσταση στην καθημερινότητα των ατόμων, εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά μαθήματα. Έτσι, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας, εκπαίδευσης και απόκτησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.